Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού, το συναξάρι του Οσίου Σάββα, του Υγεσμένου. Όπως είπαμε, ο Άγιος Σάββας από πολύ μικρή ηλικία, από ηλικία 8 ετών, αναχώρησε από τον μάταιο αυτό κόσμο, δηλαδή εγκατέλειψε την ζωή την κοσμική και έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι κοντά στην πατρίδα του, τη Μουταλάσκη της Καπαδοκίας, στο μοναστήρι των Φλαβιανών. Και εκεί, σε πολύ μικρή ηλικία, πάλι έκανε και ένα θαύμα με τον αρτοποιό της Μονής. Μπήκε μέσα στον Κλίβανο, όπου είχε τα ενδύματα του ξεχασμένα, ενώ ήταν αναμένος ο Κλίβανος και χωρίς να πάθει τίποτε, έβγαλε και τα ρούχα του, τα οποία για εκείνη την εποχή ήταν πολύτιμα. Τα έβγαλε ακέραια και όλοι τον εμβλαβούν του από εκεί και πέρα. Αφού εχρημάτισε στις Φλαβιανές αρκετό καιρό, αφού έζησε αρκετό καιρό στο μοναστήρι αυτό, επεθύμησε να υπάγει στο Ιεροσόλυμα, πρώτον για να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους και έπειτα για να δει ενάρετους και Άγιους Άνδρες και να ωφεληθεί εξ αυτών, γιατί τότε ανθούσε ο μοναχισμός στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, παρακάλεσε τον ηγούμενο να του επιτρέψει. Εκείνος όμως δεν τον άφηνε, γιατί είχε πόθο να τον έχει στο μοναστήρι του για να ωφελούνται οι αδελφοί. Έτσι τον συμβούλευε να κάθεται στο κοινόβιο, να υποτάσσεται στους άλλους καλύτερα παρά να κάνει το θέλημά του. Ο δε Θεός που προγνωρίζει τα μέλλοντα, έστειλε άγγελο και λέγει στον ηγούμενο: «Μην τολμήσεις να εμποδίσεις πλέον τον Σάββα, αλλά επέτρεψέ του να απέλθει εκεί που θέλει». Ο ηγούμενος, αφού άκουσε αυτά, τον απέλησε. Κι έτσι, αφού πήρε συγχώρηση ο Σάββας από όλη την αδελφότητα, αναχώρησε. Ήταν δε τότε 18 ετών, από τα οποία είχε στο μοναστήρι 10, διότι 8 ετών ήταν μόνον όταν δίθηκε το μοναχικό σχήμα και κατεφρόνησε τα εγκόσμια. Και αφού έφτασε εν καιρό χειμώνος εις τα Ιεροσόλυμα και αφού κατέλησε στη Μονή του Ιερού Πασαρίωνος, που ήταν γέροντας στην Καπαδοκία, έμεινε μαζί του μέχρι ότου να περάσει ο χειμώνος. Μαθώντας την εκείση άφηξη του Σάββα και την έθεο του πολιτεία, διαφιλονικούσαν πολύ ποιος να το πάρει στο μοναστήρι του. Εκείνος όμως ο Μακάριος δεν θέλησε να υπάγει με κάποιον άλλο από αυτούς, γιατί πάρα πολύ αγαπούσε την ησυχία και άκουσε, αφού είχε ακούσει τις αρετές του Μεγάλου Ευθυμίου, ότι έλαμπε στην έρημο της Ανατολής και φώτιζε εκείνα τα μέρη παραπάνω από τον ήλιο με τις διδασκαλίες του και τα θαύματα, ετρώθη την καρδία ο νέος να γίνει μαθητής του Ευθυμίου, επειδή το όμοιον αγαπά πάντα το όμοιον. Να τρέφεται η ψυχή του πνευματικός με τις αρετές εκείνου και να αυξάνεται. Πληγώθηκε από αυτό τον πόθο να γίνει μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου. Και αφού πήγε κοντά του, έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα τον παρακαλούσε να τον δεχτεί στην πείμνη του, να τον ποιμένει μαζί με τα υπόλοιπα πρόβατα. Ο Ευθύμιος, ως έμπειρος στους πνευματικούς αγώνες και δόκιμος, βλέποντας την νεότητα του παιδιού, δεν θέλησε να τον υποδεχθεί αμέσως στη Λαύρα, αλλά τον έστειλε στο μοναστήρι που είχε παράμερα από τη Λαύρα, στο οποίο ήταν προεστός ο Μέγας Θεόκτιστος, ο οποίος εορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου, και είπε του Σάββα να σταθεί εκεί έως ότου να κάνει γένια και να παιδευθεί καλά τις τάξεις του μοναδικού επαγγέλματος, να μάθει την τάξη του μοναχικού επαγγέλματος της μοναχικής ζωής. Ο δε Μακάριος Σάββας, επειδή ήταν σε όλες τις αρετές πεπαιδευμένος,
δεν εναντιώθηκε, αλλά είπε σε αυτόν με βλάβη και ταπείνωση. Εγώ, Πατεράγια, ήλθα στην αγιοσύνη σου για να με οδηγήσεις προς σωτηρία και είμαι έτοιμος να υπακούω σε όλα σου τα σωτήρια προστάγματα. Βλέπουμε ότι σε κάθε περίσταση ο Άγιος κάνει υπακοή, όπως και στην περίπτωση του ηγουμένου της Μονής Φλαβιανών που δεν τον άφηνε να φύγει στους Αγίους Τόπους και μετά επενέβη Άγγελος Κυρίου, επενέβη ο Θεός Διαγγέλου και το επέτρεψε. Και εδώ βλέπουμε πάλι να υπακούει στον Άγιο Ευθύμιο, να κόβει το θέλημά του και να πηγαίνει και όπου τον στέλνει, κοντά στον Όσιο Θεόκτιστο. Έστειλε λοιπόν ο Μέγας Ευθύμιος τον Σάββα προς τον Μακάριο Θεόκτιστο, γράφοντας σε αυτόν ότι αυτός είχε γεμάτη την ψυχή του με Θείο Πνεύμα και του παρήγγειλε να τον κυβερνήσει επιμελώς, να τον φροντίσει πολύ πνευματικά, επειδή αυτός επρόκειτο να γεμίσει την οικουμένη από τη δόξα του εις το ύστερον, καθώς και γένετο, και εγνωρίστη αληθεστάτη η προφητεία του. Γιατί αυτός έκτισε στην Παλαιστίνη μεγή στη Λαύρα και συνήχθησαν εκεί μοναχοί αναρρύθμιτοι, στους οποίους ο Σάββας ήταν κανόνας και στάθμη ακριβεστάτη αγιοσύνης και τους έδωσε νόμο και τάξεις, όπως διδάχθηκε από τον Μέγα Ευθύμιο, προστάζοντας επάνω σε όλα να μην δεχθούν ποτέ κάποιον αγένιο, δηλαδή χωρίς γένια, το οποίο το φυλάττουν μέχρι σήμερα απαρασάλευτα. Έμεινε λοιπόν ο Θείος Σάββας με το Μακάριο Θεόκτιστο και υπηρετούσε επιμελώς σε όλες τις σωματικές διακονίες, δηλαδή έφερνε ξύλα και νερό, έσκαπτε τον κήπο και άλλες βαριές υπηρεσίες τις εκτελούσε με επιμέλεια. Επειδή ήταν όχι μόνο ταπεινός και καλόγνωμος, αλλά και ανδρείος, κατά τη δύναμη και μεγάλος, εις τη σωματική ηλικία ήταν σωματώδης. Έτσι όλους τους βοηθούσε με χαρά και όλοι τον ευχαριστούσαν και τον αγαπούσαν. Παρόλες όμως τις βαριές αυτές σωματικές εργασίες, δεν έλειπε καθόλου ο Μακάριος και από τις νυχτερινές ευχές και ακολουθίες, αλλά και τις ημερήσιες υπηρεσίες τις έκανε αόκνος. Και στις νυχτερινές ακολουθίες πρώτος εισήρχε το και όλοι θαύμαζαν, βλέποντας τόση αρετή και ευπρέπεια τελειότητος σε ηλικία νεανική. Βλέποντας δε ο δαίμονας την προθυμία αυτού, δοκίμασε να τον εμποδίσει από τον ένθεο έρωτα με τον εξής τρόπο. Ήτανε κάποιος αδελφός σε εκείνο το φροντιστήριο, το γένος Αλεξανδρεύς, Ιωάννης ονόματι, ο οποίος παρακαλούσε πολλές φορές το Μακάριο Θεόκτιστο να τον συγχωρήσει να υπάγει στην Αλεξάνδρεια, να του επιτρέψει να πάει στην Αλεξάνδρεια όπου είχαν κοιμηθεί οι γονείς του για να τακτοποιήσει τα της περιουσίας τους και τον παρακαλούσε να του δώσει συνοδεία το Σάββα, ο οποίος ήταν δυνατός, έμπειρος και πρόθυμος σε κάθε υπηρεσία. Με βία λοιπόν έστερξε ο Θεόκτιστος και αφού πήγαν στην Αλεξάνδρεια ερεύνησαν για τα πράγματα του Ιωάννου και έκαναν όλα όσα χρειάζονταν, ρύθμισαν δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία. Εκεί όμως στην Αλεξάνδρεια ήταν, όπως γράψαμε προηγουμένως, και οι γονείς του Σάββα, οι οποίοι τον γνώρισαν και προσπάθησαν να τον κρατήσουν και τον πίεζαν με πολλούς τρόπους για να γραφτεί στη θέση του πατέρα του εις το στρατό και να λάβει πολύ τιμή από τον βασιλέα και την δόξα την ρέουσα. Ο Άγιος Σάββας γνωρίσας την επίνεια του πονηρού, γιατί με την αγάπη των γονέων του και συμπάθεια προσπαθούσε να τον εμποδίσει από τους πνευματικούς αγώνες και τον έσπρωχνε να γυρίσει στα πίσω. Απεκρίθησε αυτούς με σοφία και σύνεση. «Δεν είναι πρέπον να αγαπήσω εσάς
περισσότερο από τον Δεσπότη μου, καθώς ο ίδιος μας το είπε, ότι ο αγαπών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ο καίστη μου άξιος. Δεν μου είναι άξιος αυτός που αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από μένα. Ούτε να προτιμήσω την πρόσκαιρη στρατεία, να καταδαχθώ στο στρατό και να ενταχθώ δηλαδή στο στρατιωτικό σώμα και να καταφρονήσω την Ευαγγελική στρατεία. Γιατί εάν έχει τιμωρία πολύ και κατάκριση, αυτός ο οποίος θα αφήσει την στρατεία του επίγειου βασιλέως, πόσο κίνδυνο έχει αυτός ο οποίος θα καταφρονήσει την επουράνια μου και θα θετήσει το αγγελικό σχήμα ο άθλιος. Εάν λοιπόν θέλετε να σας έχω για γονείς μου, μη μου αναφέρετε πλέον για αυτή την υπόθεση. Τον άφησαν λοιπόν και μην μπορώντας να τον εμποδίσουν, τον παρακάλεσαν τουλάχιστον να λάβει από αυτούς ένα ποσό χρημάτων για να το εξοδεύσει για την τροφή του και του έδιναν 20 χρυσά νομίσματα. Αυτός πήρε μόνο 3 και αυτά για να μην σκανδαλιστούν ότι δεν τους καταδέχθηκε, τα οποία πάλι δεν τα εξόδευσε. Αλλά όταν έφτασε στο φροντιστήριο, δηλαδή στο μοναστήριο, τα έδωσε του οσίου Θεοκτήξτου για να μην έχει τίποτα δικό του. Βλέπουμε πάλι την μεγάλη αυταπάρνηση του Αγίου, την εγνήσια και αληθινή αποταγή του από τον κόσμο και την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, αλλά και την τήρηση με ακρίβεια της μοναχικής ακτιμοσύνης. Αφού λοιπόν διέτριψε εκεί ο Σάββας 10 έτη, εκοιμήθη ο μακάριος Θεόκτιστος και ψήφισε ο Μέγας Ευθύμιος άλλων οικουμένων που ονομαζόταν Λογκίνος. Στον καιρό του Λογκίνου ήταν ο Θαυμάσιος Σάββας 30 ετών, δόκιμος και τέλειος σε κάθε ασκητική διαγωγή. Έχοντας δε πόθο πολύ να αναχωρήσει σε τόπο ησυχαστικό και έρημο, ζήτησε από τον Λογκίνο συγχώρηση, άδεια, ο οποίος έγραψε για αυτό το θέμα στο Μέγα Ευθύμιο, γιατί χωρίς την απόφαση εκείνου, χωρίς τη βουλή εκείνου, δεν έκανε τίποτα. Ο δε Μέγας Ευθύμιος, γνωρίζοντας την πολύ θερμότητα του Σάββα στα πνευματικά και τον ένθεο έρωτα, το αντέγραψε να μην τον εμποδίσει ποσός, αλλά τον αφήσει στο θέλημά του, να ζει όπως επιθυμεί. Αφού πήρε λοιπόν ο Σάββας την άδεια, πήγε σε ένα σπήλαιο, το οποίο ήταν στο νότιο μέρος του μοναστηρίου και εκεί παρέμενε όλη την εβδομάδα έως το Σάββατο, χωρίς κάποια τροφή, μόνο προσευχή έκανε και εργόχειρο. Και το Σάββατο πήγαινε στο μοναστήρι 50 σπυρίδες, δηλαδή μαλάκια, και έτρωγε με τους, δηλαδή κοφίνια, και έτρωγε με τους αδελφούς το Σάββατο και την Κυριακή. Και τότε πάλι συνήθιζε βάια, δηλαδή φύλλα φοινίκων, όσα τον έφταναν την εβδομάδα και εισήρχεται στο σπήλαιο. Και έτσι πέρασαν 5 χρόνια. Βλέποντας αυτόν ο Θεός Ευθύμιος να ζει έτσι, τον ονόμαζε Παιδαριογέροντα και τον έλαβε στη συνοδεία του μαζί με άλλο μαθητή του που ονομαζόταν το Μετιανός, με τον οποίο είχαν αμφότεροι συνήθεια να πηγαίνουν κατέτος μετά την εορτή του Θεοφανίου στην Εδωτέρα έρημο, να ασκητεύουν όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κατά δε την Αγία Ανάσταση, πάλι ήρχονταν στη Λαύρα. Εκκίνησαν λοιπόν και οι τρεις τότε και περπατούσαν σε εκείνη την πανέρημο, εκείθεν από την νεκρά θάλασσα. Και διότι ήταν ο δρόμος μακρός, ο τόπος άνυδρος, οι ημέρες καυστικέ και θερμότητε, για τις αιτίες αυτές εξασθένησε ο Σάββας και λιποθύμησε και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, αλλά έπεσε στη γη ως νεκρός. Ο δε Ευθύμιος, βλέποντας τον λυπήθηκε πολύ και πηγαίνοντας λίγο παραμέρα, έκανε δέηση προς τον Κύριο λέγοντας: «Δέσποτα Θεέ, σπλαχνίσου τον δούλο σου τούτον των νέων και δώσ' μας είδωρ, να μην αποθάνει από τη δίψα και το καύμα».
Και αφού είπε έτσι, χτύπησε στη γη με το σκαλιστήρι του 3 φορές. Η ιδέα γη, αισθανομένη θειωτέρας δυνάμεως, υπήκουσε ότου θαύματος και εξήρθε από την άνυδρο και άγωνο έρημο, είδωρ ιδί και γλυκύτατο, και ευθύς όσο Σάββας το έπιε, έλαβε οράτως θεία δύναμη και δεν εκουράστη πλέον ούτε εδηλίασε εξαιτίας της δυσκολίας της οδού. Αφού έφτασαν στον ποθούμενο τόπο, έπασχε πολλά ο θείος Σάββας να μιμείται με κάθε τρόπο το Μέγα Ευθύμιο, και μόνο αυτόν είχε ως αρχέτυπο της αρετής και κατ' εικόνα ζώσαν και έψυχον, να μην παραστρατήσει καθόλου από τις τάξεις και τα ήθη του. Αλλά σε λίγο καιρό απήλθε προς Κύριον ο Μέγας την αρετήν Ευθύμιος. Οι δε μαθητές αυτού, μετά την κοίμηση του δασκάλου, αμελούσαν ο λίγο κατ' ο λίγο την αρετή και δεν είχαν τόση προθυμία στην άσκηση. Κι έτσι ο θείος Σάββας εμάκρυνε φυγαδεύον και ήταν στην έρημο του Ιορδάνου, καθόν καιρόν εσκύτευε εκεί ο Μέγας Γεράσιμος. Τότε ήταν ο Σάββας 35 ετών, όταν ήρχισε να τον πολεμά ο δαίμον. Όχι μόνο δε αοράτος, του έδινε ενόχληση, τον πείραζε κρυφά, όπως κάμνει σε όλους ενάρετους, αλλά και φανερά έπασχε ο δόλιος, προσπαθούσε ο δόλιος δράκον ο διάβολος να τον φοβίζει για να μην είναι στην έρημο. Νύχτα δε τεινά ενώ έκυτο για να λάβει ολίγη ανάπαυση από τον πολύ κόπο της ασκήσεως, είδε κοντά του φίδια, σκορπιούς και άλλα διάφορα ερπετά, τα οποία έδειχναν ότι ήθελαν να το φάνε. Ο δε Σάββας στην αρχή δηλίασε, αλλά ύστερα συλλογιζόμενος τη μηχανή των δαιμόνων, σηκώθηκε με θάρρος και έτσι προσευχόταν. Ου φοβηθίζομαι από φόβου νυχτερινού, αλλά επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσουμε. Και λέγοντας αυτά ο Όσιος, όλα εκείνα τα ιοβόλα θηρία αφανίστηκαν σαν καπνός. Σε λίγες μέρες πάλι ο δαίμονας έγινε λιοντάρι μεγάλο και φοβερό και έδειχνε ότι ήθελε να χυθεί επάνω του. Ο Άγιος δεν δηλίασε καθόλου, αλλά του είπε ατάραχα, «Εάν έλαβες από τον Θεό εξουσία εναντίον μου, μην αμελείς. Είμαι έτοιμος να με φας κατά τη Θεία νεύση και βούληση. Διαφορετικά, τι μάτια ταράζεσαι. Εγώ μπορώ να σε καταπατήσω με το δεσπότου τη δύναμη». Αυτά είπε και αμέσως έγινε ο υποκρινόμενος άφαντος. Και από την ώρα εκείνη ο Άγιος, όχι μόνο τους νοητούς, αλλά και τα αισθητά θηρία υπέταξε, και όχι μόνο τα νοητά, και κατοικούσε μαζί του χωρίς καθόλου να το βλάπτουν τα αισθητά θηρία. 4 αγαρινοί το συνάντησαν κάποτε καθοδόν και είχαν τόση πείνα ώστε κινδύνευαν. Βλέποντάς τον λοιπόν, του ζητούσαν εάν είχε κάτι φαγόσιμο. Αυτός τους πήρε στο σπήλαιο με σπλαχνία και αφού άπλωσε στη γη τη μιλωτή, τους εφήλευσε από αυτά που είχε, δηλαδή καρδίας καλάμων και ρίζας μελεαγρίων. Οι βάρβαροι ευλαβήθηκαν την αρετή του, θαυμάσατε στο φιλόξενο, και τότε μεν έφαγαν από τα ευρεθέντα και ευχαριστήσαντες ανεχώρησαν. Μετά από κάποιες μέρες, το έφεραν τυριά και ψωμιά και φήνικες. Ο Όσιος, σαν φιλόπονος μέλισσα, η οποία συλλέγει από κάθε τόπο το χρήσιμο, έτσι και αυτός ωφελήθηκε ψυχικά από αυτό και έλεγε καθε αυτού τα εξής: «Ουές η ψυχή μου ταλέπορε και προς την ευεργία την αχάριστε. Ιδού για μικρά και ποταπή χάρη που έλαβαν αυτοί οι βάρβαροι, μου έφεραν τόσο πλούσια ανταμοιβή. Και εμείς που παίρνουμε από τον πλάστη τόσα χαρίσματα, ποια ανταμοιβή του δώσαμε, ποια εντολή του φυλάξαμε, ποια απολογία θα του δώσουμε την ώρα της κρίσεως». Βλέπουμε και θαυμάζουμε όλες αυτές τις αρετές του Αγίου και οφείλουμε κι εμείς
να το μιμηθούμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να ευαριστήσουμε εις τον Θεό και να γίνουμε άξιοι της Βασιλείας Του. Τες αυτού Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.